σημαντικό να συμμετάσχουμε στο εθνικό πρόγραμμα. Σας χαιρετώ. Κυρία Πολυδόρου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας BioBank CY και του Διευθυντή του Κέντρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δέλτα. Σας έχουμε καλέσει λόγω και της μέρας, κυρία Πολυδόρου, ναι. Αλλά και για να εξηγήσουμε έτσι απλά όσο το δυνατόν πιο απλά στους τηλεθεατές, διότι το DNA το ξέρουμε όταν εκείνο που λέμε έχουν λάβει δείγμα DNA για να ξιχνιάσουν ένα έγκλημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πλέον και δεν είναι τόσο κοστοβόρο και λοιπά. Μπορεί ο καθένας από εμάς να αναλύσει τον κώδικα του, έτσι, την εικόνα του, το μέσα του, το είναι του. Η απάντηση είναι ότι το DNA, το γενετικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στα κύτταρα όλων των ζωντανών οργανισμών, αποτελεί το βιβλίο της ζωής. Mm-hmm. Οπότε στο DNA περιέχονται όλες οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού ή ενός ατόμου και οι οποίες οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες που είναι τα γνωστά μας γονίδια. Οπότε μέσω του DNA διατηρείται και μεταβιβάζεται η γενετική πληροφορία από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισμούς τους απογόνους τους. Mm-hmm. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το DNA? Το DNA, όπως σας προανήφερα, καθορίζει τα μοναδικά μας γνωρίσματα και χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι μοναδικό για τον καθένα μας. Παίζει σημαντικό ρόλο στην κληρονομικότητα, την κυττάρική διαίρεση, στην παραγωγή των πρωτεϊνών καθώς και άλλων διεργασιών του κυττάρου. Οπότε μελετώντας τον DNA με διάφορες μοριακές τεχνικές τελευταίας γενεάς, μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες μικροαλλαγές που συμβαίνουν στο μόριο του DNA, τις γνωστές μεταλλάξεις στον κόσμο, οι οποίες φαίνονται να εμπλέκονται και να προκαλούν διάφορες ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα κάποιου είδους νεφροπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες, κάποιοι τύποι καρκίνου. Mm-hmm. Οπότε από έρευνες που προκύπτουν μπορούν οι ερευνητές να βρουν αυτές τις παραλλαγές και να βελτιώσουν mm-hmm. την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Τώρα και φυλετικά υπάρχει έτσι ομάδες, αν θέλετε, φυλετικές για τον DNA. Τώρα θέλω να το εστιάσουμε στο κυπριακό DNA, που γίνονται και έρευνες. Σωστά, κυρία Πολυδόρου? Ωραία, ναι. Για να δούμε και να μας πείτε και το ρόλο της Κυπριακής Βιοτράπεζας, γιατί θέλετε και εθελοντές να έρθουμε, να βοηθήσουμε, να μας πείτε και για ποιο λόγο. Ωραία. Στο BioBank CY θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, δηλαδή να κατανοήσουμε αυτούς τους πολύπλοκους γονιδιακούς, τις γονιδιακές αλληλεπιδράσεις και να κατανοήσουμε κάποιους μηχανισμούς που εμπλέκονται σε ασθένειες. Στο κέντρο μας γίνεται έναν αξιόλογο έργο όπου χρησιμοποιούμε τεχνικές τελευταίας γενιάς και στόχος μας είναι να αναπτύξουμε καινοτόμα έρευνα στον τομέα της μοριακής ιατρικής. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να θέλουμε να το πετύχουμε χαρτογραφώντας αρχικά τον DNA των Κυπρίων, που θα μας δώσει μεγάλη πληροφορία για μοναδικές μικροαλλαγές στο γονιδίωμα του DNA που συνδέονται με συγκεκριμένες ασθένειες. Οπότε θέλουμε, για να επιτύχουμε τον στόχο μας, χρειαζόμαστε την εθελοντική συμμετοχή των πολιτών. Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Διότι να πούμε ότι είναι και δωρεάν και αναλύσεις και εξετάσεις έτσι στο παρεμπιπτόντος. Ναι, και είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι δωρεά βιολογικού υλικού, δηλαδή παίρνουμε λίγο αίμα από τον πολίτη και ούρα, τα οποία φυλάγουμε στη βιοτράπεζα, όπου η βιοτράπεζα ουσιαστικά είναι μια βιβλιοθήκη που μέσα έχει βιολογικών υλικών υψηλής ποιότητας και πληροφορίας, οπότε ερευνητές και από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δείγματα προκειμένου να κάνουν διάφορες έρευνες, να έχουν αποτελέσματα τα οποία θα επιστρέψουν πίσω στον Κύπριο πολίτη. Μάλιστα. Και κυρία Πολυδόρου, θα μπορεί κανείς με αυτό το δείγμα κάποια στιγμή για το DNA του να γνωρίζει από νωρίς το ότι μπορεί κάποια στιγμή να προκύψει κάποιο θέμα υγείας ή τύπη καρκίνου, αυτά που είπατε, δηλαδή κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί και για αυτό τον λόγο?
Σίγουρα η ανάγνωση του γενετικού υλικού κάθε ανθρώπου μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Mm-hmm. Υπάρχουν τα κατάλληλα έντυπα συγκατάθεσης που ο κάθε πολίτης προκειμένου να μάθει λεπτομερώς οτιδήποτε για το γενετικό του υλικό θα μπορεί να το ζητήσει. Μάλιστα. Και εκεί παρέχεται αυτή η ευχαίρεια, γιατί έλεγα πριν και στην εισαγωγή ότι πλέον είναι απολύτως εφικτό να διαβάσει κανείς το DNA του. Δεν είναι τόσο ασύμφωνο δηλαδή οικονομικά. Διότι βλέπουμε πολλοί να στέλνουν και στο εξωτερικό, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει και εδώ, στέλνεις δείγμα DNA και ενημερώνεσαι και από πού κατάγεσαι κιόλας. Έτσι, από πόσες φυλές έχεις να παίρνεις, οι προγονείς σου δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, τέτοιες ιστοσελίδες που μπορείς να στείλεις βιολογικών υλικών. Εμείς χρησιμοποιούμε το βιολογικό υλικό για έρευνα. Να. Δηλαδή, όποια αποτελέσματα εξαχθούν από αυτές τις έρευνες, θα διοχετευθούν στον πολίτη. Ωραία. Άρα, για να καλέσουμε τους πολίτες, γιατί υπάρχει εδώ η πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή, που είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί και να αυξηθούν τα βιβλία αυτής της βιβλιοθήκης, βιβλία DNA. Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή και έτσι να το κλείσουμε, κυρία Πολυδόρου. Είναι σημαντική διότι φυλάμε στη βιβλιοθήκη και το μέλλον των παιδιών μας, αντιλαμβάνομαι. Σωστά αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Μπορούμε να σας δώσουμε, βρισκόμαστε στο Σακόλιον Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής. Mm-hmm. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 77771838 να κλείσετε ένα ραντεβού και με αφορμή στα πλαίσια βασικά του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας DNA, το Κέντρο Αριστείας Biobank CY προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ηλικίας 6 με 18 ετών στο Biobank Junior Lab, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Μαΐου μεταξύ των ωρών 10 και 1 στην αίθουσα εκθεσιακού χώρου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Αγλαντζάς, μας φιλοξενεί δηλαδή ο Δήμος Αγλαντζάς, στη Λευκοσία, για μια διαδραστική εμπειρία που θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους στους θαυμαστούς μηχανισμούς της ζωής. Μάλιστα, πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή ενώ για τα παιδιά ή δεν χρειάζεται? Ναι, χρειάζεται. Θα ήταν καλό να γίνει μια κράτηση στο τηλέφωνο που προανέφερα. Αν θέλετε να σας το πω για άλλη μια φορά, είναι 77771838. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε εκεί. Εγώ σας πολύ, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Πολυδόρου, σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλά, γεια σας.